ανθρώπου, ειδικά δηλαδή, του νέου, οι οποίοι θέλουν να μπουν να κάνουν πράγματα και ψάχνουν από κάπου να μάθουν να πιαστούν. Οπότε είναι Τελημέρα, και είναι ένα κομμάτι προσφορά τέλο πάντων. Απαλούς ζούμε το και δε καλά. Κοίτα, και εγώ το mentoring μου αρέσει πάρα πολύ. Μάθε το παιχνίδι του χρήματο. Καλώς σας βρήκα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε εδώ. Στο podcast, όπω σου εξήγησα, φωνάζουμε κάποιου ανθρώπου οι οποίοι έχουν κάνει μια δικιά του πετυχημένη πορεία επιχειρηματικά. Και πάντα ξεκινάμε, και επειδή για σένα ο κοινό μα φίλο που μα είσαι ο Τάσο μου έχει πει πάρα πολύ καλά πράγματα, θέλουμε το δικό σου story και το προσωπικό, κυρίω το επιχειρηματικό. Λέει κάποιο τελείωσε το σχολείο, Πού σε πήγε η ζωή, πώ κατέληξε στην Νότια Αφρική <laughs> και όλα τα ωραία που έχει κάνει για να πιαστούμε από εκεί. Λοιπόν, καταρχά να σε ευχαριστήσω <laughs> για την πρόσκληση και ευχαριστώ και τον Τάσο <laughs> που έκανε την. Σύσταση. Τη <σύσταση>, σύσταση αυτή και πραγματικά φτάνοντας στην Ελλάδα στις 18 Ιουνίου μετά από 32 χρόνια <laughs> στο εξωτερικό, βέβαια ερχόμουν πολύ συχνά αλλά ήταν το τέλος μιας πορείας και να συναντήσω τον Τάσο σε έναν από τους πρώτους ανθρώπους εδώ για να με ξαναβάλει στο παιχνίδι, νομίζω δεν θα υπήρχε καλύτερη mm -hmm. ε, ε, σύσταση και αρχή. Λοιπόν, <laughs> θα ήθελα να τον ευχαριστήσω γι' αυτό. Εντάχει προσωπική διαδρομή, τελείωσα το, γεννήθηκα μεγάλωσα, τελείωσα το σχολείο στην Ελλάδα. Ε, κατέληξα 18 χρονών στο Μοντρεάλ του Καναδά να σπουδάσω μηχανολόγος-μηχανικός. Στο δεύτερο έτος πήρα ένα μάθημα που λεγόταν Economics for Engineers, οικονομικά για μηχανικούς, και ήταν σαν να είχα μια επιφυτίση. Mm -hmm. Πως λένε πολλοί ότι άνοιξε ο και είδα το φως και το θεό, κάτι τέτοιο δηλαδή μου μίλησε το, το θέμα. Mm -hmm και βέβαια με μεγάλη στεναχώρια του πατέρα μου ήταν και αυτός μηχανικός όπως ήταν και ο πατέρας και ήταν μια έτσι, σειρά γενεών μηχανικών και φυσικών και μαθηματικών ε, κατέληξα να σπουδάσω οικονομικά τελείωσα στο Ντυρία εδώ στην Αθήνα Α, το άφησες και επέστρεψες πίσω ναι γιατί δεν υπήρχε ε. λόγος να ξοδεύουμε εδώ. Και τότε, αν θυμάσαι, ήταν και περιορισμένο το συνάλλαγμα που μπορούσε κάποιο να βγάλει. Σε ποια χρονιά είμαστε τώρα. Τώρα μιλάμε 1982, όταν επέστρεψα mm -hmm. από τον Καναδά. Και αυτό είναι ένα σημαντικό μάθημα ότι πολλέ φορέ ξεκινάμε πράγματα και τα σταματήσουμε για να μην ξοδεύουμε τα χρήματα. Δεν είναι ντροπή να σταματήσω κάτι στη μέση, αν δω ότι δεν μου ταιριάζει. Ναι, ναι, σωστά. Ε, και σαν γονιό αργότερα, όταν τα παιδιά λέγανε Θέλω να μάθω να τραγουδάω, ή θέλω θέατρο, ή θέλω μπαλέτο. Έλεγα, ωραία, πάμε. Και άμα μετά από ένα, δύο, τρει, πέντε μήνε έβλεπα ότι δεν του πήγε, μπαμπά, θέλω να σταματήσω, δεν τα πίεζα. Έτσι ακριβώ. Ε, λέω, α ας τα δοκιμάσουν όλα, κάτι θα κολλήσει. Δυστυχώ κόλλησε η πασία, δηλαδή πιο <laughs> ακριβό άθλημα. <laughs> δεν θα μπορούσα να είχαν διαλέξει. <laughs> Πόσα παιδιά έχεις? Έχω δύο κόρε. Τέλεια. Ε, ναι, και τώρα προσπαθούμε να πουλήσουμε και το άλογο στην Νότια Αφρική. <laughs> μου λέει κόρη μου, θα πάρω τα λεφτά από την αγορά. Τη λέω όχι, θα, πάρεις, θα αφαιρέσουμε το κόστος <laughs> του αλόγου και ό,τι μείνει θα πάρει τα μίσα. Έτσι, <laughs> σωστό. Anyway, λοιπόν. Τε, τελείωσε στον τυρί, πήγα στο ναυτικό δύο χρόνια και επειδή είχα πάντα ένα πάθος για τη θάλασσα και ό,τι είχε να κάνει με θάλασσα, ό,τι σπορ και τα λοιπά, ε, δούλεψα για μια εταιρεία με κροαζιερόπλε στην αρχή, την υπηρετική με τον Ανδρέα και τον Γιώργο τον Ποταμιάνο. Και μετά από δύο χρόνια περίπου στον Πειραιά με στείλανε στην Αμερική. Ήμουνα στο τμήμα marketing και okay. πωλήσεων. Βέβαια, η πρώτη μου δουλειά εκεί ήταν να κουβαλάω στο λιμάνι μου. λέει από εκεί θα ξεκινήσει. Το οποίο μου άρεσε γιατί μου δίνανε και τύψη οι πελάτε. Κάθε αναχώρηση μάζαμε και μερικά δολάρια. Και πήγα στην Αμερική, έκατσα 1,5 χρόνο στο γραφείο στη Νıyorlar. Νέα Υόρκη εκεί και περιττώνω να σα πω ότι πέρασα φανταστικά. τι ηλικία είσαι τώρα 20 κάτι. Τώρα είμαι, okay. έχω τελειώσει το στρατό στα 25, γύρω στα 27-28. Okay. Και κάποια ώρα έρθει η ώρα να επιστρέψω στην Ελλάδα. <dealt> Είχα γνωρίσει σε ένα καράβι που είχαμε στη Νότια Αμερική μια Νότια Αφρικάνα. Και όταν γύρισα στην Αθήνα μου φάνηκε πολύ άσχημα μετά τη Νέα Υόρκη. Είχα και την Νότια Αφρικάνα που είχε επιστρέψει στη χώρα τη. Και λέω τότε στον Γιώργο τον Ποταμιάνο, του λέω θέλω να φύγω να πάω στην Νότια Αφρική. Και είχαν έναν αντιπρόσωπο τότε εκεί και λέω πάω να μεγαλώσω τις πωλήσει σα εκεί. Ε, μου λέει εντάξει πήγαινε. Ε, πήγα στην Νότια Αφρική, ευτυχώς της Κοπελιάς της Νοτιοαφρικάνας, ο παππούς ήταν υπουργό εσωτερικών και έτσι πήρα πολύ εύκολα τη βίζα visa <laughs> permanent resident ας πούμε. Και άρχισα να δουλεύω για την αντιπρόσωπο της Υπηρετικής που είχε και κάποιες άλλες αντιπροσωπίες και γνωρίστηκα με την αγορά εκεί την Νοτιοαφρικάνικη και μετά από ένα χρόνο επέστρεψα στην Υπηρετική και της λέω νομίζω είναι ώρα τώρα να ανοίξω δικιά μου δουλειά και να σας αντιπροσωπεύω Okay. Μα γιατί με τον Άι, τέλο πάντων, ο άλλο είχε 50 προϊόντα, λέω, χάνεστε εκεί μέσα. Γιατί όχι μόνο κάνω την κρουαζιέρα, αλλά μου έχουν δώσει να κάνω και νοικιά σε αυτοκινήτων και κάτι άλλο σαν χλαμάρε που δεν με ενδιαφέρανε. Θα έχει δώσει υπηρετική αυτά, σαν προϊόντα. Μου, όχι, μου τα είχε δώσει ο αντιπρόσωπο τη υπηρετική στην Νότια okay. Αφρική για να κάνω και κάτι άλλο. Μην... Okay. Την, την, κρουαζιέρα εκεί θεωρείταν κάτι τελείω εξειδικευμένο, χωρί μια μεγάλη αγορά κτλ. Okay. Εσύ δεν ήθελε να είσαι πια υπάλληλο ή είχε κουράσει και ήθελε να κάνει κάτι ε, δικό σου. Ήθελα ε, να το... κάνω από πολύ μικρό, ήθελα να κάνω κάτι δικό μου. Mm -hmm. ε, θυμάμαι τον πατέρα μου και του φίλου του έτσι πάντα καλοντημένοι με μια αυτοπεποίθηση, με ωραία αυτοκίνητα, ταξίδια. Είχαν έτσι έναν αέρα κοσμοπολίτικο και αυτά. Και είπα: Μια μέρα θέλω να είμαι κι εγώ σαν κι αυτού. Okay. Ε, και... Ο μόνος δρόμος που υπήρχε κατά τη γνώμη μου ήταν να ανοίξω δικιά μου δουλειά. Να είμαι αυτοκέφαλος όσο γίνεται. Mm -hmm. Άρα μέχρι τότε ήσουν με εξαρτημένη εργασία, με μισθό. Ναι, Ήμουνα και... με μισθό και μάλιστα μου πλήρωνε και η πυροτική το μισό μισθό. Τέλο πάντων, όταν άνοιξα το γραφείο, για καλή τους, με καλή του θέληση, ε, με βοηθήσανε και με τα έξοδα okay. να στήσω το γραφείο. That's μου σημαντικό. δίνανε και συνεχίσαν το μισό μισθό. Ε, και yeah. μου λέει, όταν αρχίσει και. Βγάζεις χρήματα, θα, ωραία, το, ωραία θα το κόψουμε. Ε. Ναι, okay. και εκεί είναι και ένα μάθημα ειδικά για τα νέα παιδιά, ότι δεν χρειάζεται πάντα να τρέχεις σε τράπεζες και να mm -hmm. δανείζεσαι. Υπάρχουν ε, πολλοί τρόποι που μπορείς να χρηματοδοτήσεις μια δουλειά που... Δηλαδή δεν είναι το όριο μόνο στην τράπεζα με ένα business plan χωρίς εγγυήσεις. Mm -hmm και να κατεβάζεις τα βρακιά σου βασικά για να σου δανείσουν. Υπάρχουν τρόποι. Λίγο φαντασία να έχεις. Okay. Παραδείγματος Παραδείγματο χάρη όταν ξεκίνησα εγώ, μόλις είχε ανοίξει μια ελληνική εταιρεία γραφεία στο μου και είχαν δεκαπλάσιο χώρο από ό,τι χρειαζόντουσαν. Οπότε νίκιασα ένα θρανίο. Okay. Μέσα στην εταιρεία και μοιραζόμουν μια κοπελιά για να με βοηθάει λίγο με τα τηλέφωνα και αυτά. Yeah. Οπότε τα έξοδά μου ήταν σχεδόν μία μήνα. Το πριν να, πριν, πριν να υπάρξει το coworking. Yeah, Ακριβώ. <laughs> ε, <laughs> ε, γι' αυτό <laughs> λέω. Πρέπει yeah. να είσαι ευέλικτο. <laughs> μετά, όταν μεγάλωσε η δουλειά, όπω όλε οι μεγάλε επιχειρήσει του κόσμου, μεταφέρθηκα στο γκαράζ του σπιτιού μου. <laughs> 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 μετά από ένα χρόνο και αυτό δεν έφτανε. Νίκιασα, αγόρασα χώρο γιατί πάντα ήμουν τη γνώμη να αγοράζει το χώρο που εργάζεσαι παρά να το νοικιάζει. Εξήγησε μετά από... το λίγο για να το ακούσουν οι άνθρωποι μα. Γιατί ναι. είμαστε πολύ σύμφωνοι σε αυτό. Ναι, γιατί το νίκη έχει μια ευελιξία. Θέλω πιο πολύ χώρο, δίνω ένα μήνα νότη στον ιδιοκτήτη και φεύγω και πάω σε πιο μεγάλο. Αλλά άμα δεις μετά από 5-10 χρόνια τι χρήματα έχει ξοδέψει σε ένα ξένο χώρο, δηλαδή κάνεις κάποιον άλλον πλούσιο στο real estate mm -hmm. και εσύ είσαι πάντα στο δίνε. Είναι προτιμότερο για μένα, γιατί κατά τη γνώμη μου να αγοράζει το χώρο, έστω και αν ξέρει ότι δεν είναι για πάντα. Βέβαια, κάθε φορά που πήγαινα σε ένα καινούριο χώρο, έλεγα: Γουάω, wow, δεν πρόκειται ποτέ να χρειαστούμε κάτι μεγαλύτερο. Αλλά μετά από δύο, τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια, καταλαβαίνει ότι δεν σε χωράει πια. Οπότε νίκιαζα αυτόν από τον οποίο φεύγαμε σε κάποιον Συστα. άλλον και αγόραζα και χρηματοδοτούσα okay. την αγορά ενό okay. πιο μεγαλύτερου γραφείου. Την αγορά την πρώτη την έκανε με δάνειο από εκεί? Ε, την αγορά, όχι, μετρητά. Οκ. Okay. Βέβαια ήταν μικρό. Με, mm -hmm. δηλαδή, έτσι, με με, δηλαδή. από τα αποταμιεύσει από τι εργασίε. Ναι, είχα ένα δάνειο για το κύριο σπίτι που ζούσαμε. Mm -hmm. Το οποίο είχε ένα credit. Και δανείστηκα από το κεφάλαιο από εκεί. Οκ. Okay. Ε, ιστορικό δανεισμό έκανε τον εαυτό σου. Ναι, ακριβώ. Okay. Το πιο φθηνό να δανειστεί είναι από το. Το home bond, ας πούμε, το δάνειο του σπιτιού, γιατί έχει πολύ χαμηλά επιτόκια από το να πας να δανειστείς σε ένα καταναλωτικό δάνειο, ας πούμε. Okay. Και είναι άμεσα λεφτά, δεν σε ρωτάει κανείς τίποτα. Σωστό. Έχεις πάντα ένα ποσό, μπορείς να το τραβήξεις χωρίς κανένα πρόβλημα. Ναι, ναι, ναι όχι, Ακούγα χθε ένα επιχειρηματία και μου θυμίζει πολύ αυτά που λε. Ο οποίο λέει ότι η νούμερο ένα δεξιότητα που χρειάζεται να έχει ένα επιχειρηματία είναι να είναι resourceful. Να βρίσκει τον τρόπο, του πόρου τη λύση. Και μα δίνει πολύ ωραία παραδείγματα που το δείχνουν φυσικά. όλο αυτό. Mm -hmm. Γιατί πολύ εύκολα πολλοί λένε Α, αυτό δεν γίνεται. ή δεν έχω τα χρήματα. ή δεν ξέρω τον τρόπο. Αλλιώ είναι να το βρει. Αυτό είναι φυσικά, η επιχειρηματικότητα για μένα. Φυσικά. Για μένα δεν υπάρχει, δεν γίνεται και τέτοια πράγματα. Είναι είναι τα όρια που θέτουμε στον εαυτό μας για να δικαιολογήσουμε την απραξία μας ή τους φόβους μας. Αλλά θα έρθουμε και σε αυτό. Yes. τέλος πάντων η εταιρεία μεγάλωσε όταν άλλαξε η πολιτική κατάσταση στη Νότια Αφρική. Εγώ πήγα το 1991. Λοιπόν, άνοιξε ένα γραφείο που ήταν ειδικά marketing για κρουαζιέρες. Τώρα είμαι στο Johannesburg, το οποίο είναι έξι ώρες με τα αυτοκίνητα από την κοντινότερη παραλία. Okay. Στην κορυφή ενός βουνίου μας, στα 1800 μέτρα υψόμετρο. Και το... είχα βγει στη γύρα να πουλήσω... Το προϊόν που πουλούσες, δηλαδή, ήταν 6 ώρες μακριά. Όχι. Mm. Ο σκοπός μας ήταν να πείσουμε νοτιαφρικανούς καταναλωτές ή ταξιδιώτες, όπω mm. θες πες τους, να έρθουν mm. στην Ελλάδα και okay. να κάνουν διακοπές αντί να είναι στη Στεριά να πάνε κουρασγέρα. Okay. Ή ένα συνδυασμό στερια mm -hmm. και κουρασγέρας. Αλλά γινεται για Ελλάδα. Ναι, γιατί τότε η Πρωτική είχε το καλοκαίρι ελληνικά νησιά, Τουρκία, Αίγυπτο, τέτοια mm. και το χειμώνα δύο καράβια φεύγανε και κάναμε Αμαζόνια και Νότια Αμερική okay. Ε, Μετά ήρθε και άρχισα να, δηλαδή από την πρώτη μέρα άρχισα να κάνω mm. λεφτά. Είχα ήδη γνωριστεί την αγορά, με είχαν γνωρίσει την αγορά λόγω τη προπηρεσία μου στον άλλον αντιπρόσωπο. Τα κόστη μου ήταν minimum. πολύ μικρά, οι προμήθειε ήταν πολύ καλέ. Τότε που δεν υπήρχε ακόμα ίντερνετ, πώ έκανε προώθηση, Με ένα χάρτη, ένα αυτοκίνητο okay. και ένα πορπαγκάζ γεμάτο μπροσούρε. Okay. Άρα door to door. Door to door πήγαινα, έλεγα σήμερα θα πάω στην τάδε περιοχή. Ποια γραφεία είναι σε αυτή την περιοχή, πήρα ένα κατάλογο που μου έδωσε το association εκεί των mm -hmm. ταξιδιωτικών πρακτόρων. Ε, Του είχα γνωρίσει και μερικού βέβαια με την προϋπηρεσία που είχα. Άρα στα ταξιδιωτικά πήγαινε, δεν θα ναι. να εσύ τον τελικό πελάτη. Όχι, όχι. Πουλούσαμε 90% πάντα των πωλήσεών μα ήταν μέσω πρακτορείων. Mm -hmm. ε, μετά έγινε και η πολύ... Και ανέβηκε η δουλειά. Δηλαδή, εκεί που στέλναμε 200-300 άτομα στην υπηρετική, είχαμε φτάσει 500-600. Δηλαδή, και ήταν ένα προϊόν που αμέσω το πιάσανε και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες για πολλούς λόγους και οι καταναλωτές. Ε, μετά άλλαξε η πολιτική κατάσταση το 1994, πολλές αμερικάνικες εταιρείες θέλαν να μπουν στην αγορά τους, είχα ήδη βολιδοσκοπήσει τα προηγούμενα χρόνια σε διάφορες το είχε εκθέσεις. Τότε αλλάξει με, έντονα ή απλά άλλαξε η κυβέρνηση. Ε, άλλαξε ειρηνικά, mm. μετά από διαπραγματεύσεις ευτυχώ, βέβαια γίνανε αρκετές βιότητες και βαρβαρότητες, mm. δηλαδή πηγαίναμε για εμφύλιο κάποια στιγμή, τι είχαν και τι έγινε τότε. Ε, από... Ήταν το apartheid mm -hmm. που το γεμονεύανε οι Λευκοί και ιδιαίτερα οι Αφρικάνε που ήταν οι απόγονοι των ε, Ολλανδών που είχαν έρθει okay. στη Νότια Αφρική. Και οι Μαύροι με το ANC, με τον Έλσον Μαντέλα που τελικά mm. πήραν την εξουσία και την έχουν ακόμα μετά από 30 χρόνια. Mm. Ε, Πώ ήταν τότε η, η κατάσταση. Να σου πω, ήσουν με το διαβατήριο στο χέρι από τη μία και από την άλλη έλεγε ζω ιστορικές στιγμές mm -hmm. και υπήρχε μια αισιοδοξία και μια αδελφοσύνη μεταξύ όλων. Okay. Δηλαδή ήταν ένα πραγματικά χαίρομαι που το έζησα αυτό και είχα και τη ε, μεγάλη ευτυχία να γνωρίσω και το Μαντέλα. Στιγμιαία βέβαια, αλλά προσωπικά. Okay. Wow. Ε, και πραγματικά έλεγα κάπως έτσι πρέπει να νιώθανε οι Παλαιστίνοι, οι Ισραηλίτες, οι Εβραίοι, όταν, μάλλον όχι οι Εβραίοι, αλλά όταν γνωρίζανε τον Χριστό. Mm. Πραγματικά είχε μια άβρα αυτός ο άνθρωπος, ήταν κάτι, μια παρουσία συγκινητική. Πού τον γνώρισες? Το γνώρισα σε μια εκδήλωση του ελληνικού εμπορικού επιμελητηρίου, mm -hmm. γιατί όπως ξέρετε το δικηγόρος του ήταν ο Γιώργος ο μπιζος που ήτανε, τον έσωσε από την Αγχώνη. Mm -hmm και ήταν η πρώτη μειονοτική κοινότητα που επισκέφθηκε ο Μαντέλα όταν βγήκε από τη φυλακή ήταν η ελληνική. Και αυτό δεν το γνωρίζω. Ναι. Okay. Και η ελληνική κοινότητα παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Τουλάχιστον έπαιζε, δεν ξέρω τώρα που βρισκόμαστε. Βέβαια, ακόμα παίζει, αλλά ίσως τα νούμερα έχουν αλλάξει. Ε, αν δεν απατώμε, οι Έλληνε είναι υπεύθυνοι για το 4% του εγχώριου προϊόντο okay. τη Αφρικής, Δηλαδή, μιλάμε μια, για το, για το, για το, το μέγεθο τη κοινότητα. Τότε ήταν γύρω στα 120.000 άτομα. Τι πληθυσμό έχει. Ε, όταν πήγα εγώ, είχε γύρω στα 43 εκατομμύρια, τώρα είναι γύρω στα 63 okay. με 65. Άρα είναι μεγάλη. Ναι, ναι. Okay. αλλά είναι μια χώρα η οποία είναι πέντε φορές ή έξι Γαλλία με σχεδόν τον ίδιο πληθυσμό, δηλαδή ακόμα έχει τρομερά περιθώρια ανάπτυξης και φυσικά ο πλούτος, ο υποδάφιος, υποεδάφιος πλούτος είναι ασύλληπτος και δυστυχώς δεν έχουν καταφέρει να τον αξιοποιήσουν και yeah. να τον μοιράσουν. Ε, Τόσο πάνω, μετά από Μεγάλωσε η εταιρεία, πήρα και άλλες αντιπροσωπίες από το εξωτερικό, μεγάλες εταιρείε με κουραζιερόπλατε. Φτάσαμε να έχουμε 10 αντιπροσωπίες για όλη την υπόσαχάρη Αφρική, οπότε είχαμε και αντιπροσωπίες ανοίξει στο Μαυρίκιο, Νιγηρία, Κένια και σε άλλα μέρη. Το 1994 για σένα άλλαξε κάτι στο business σου με τις αλλαγές που έγιναν ή όχι ουσιαστικά? Ε... Αυτό που άλλαξε είναι ότι επιτρέψαν στην South African Airways που ήταν η εθνική ας το πούμε να πηγαίνει στην Αμερική και σε άλλα μέρη της Ευρώπης που παλιότερα απαγορευόταν και μάλιστα τότε στην αρχή απαγορευόταν να πετάξει και πάνω από την Αφρική. Έπρεπε να πετάξει γύρω γύρω από την Αφρική και να... να... να, και πώς να το πάνω από το... Ναι, να βάζει καύσιμα σε διάφορα νησιά στον oh, wow. δρόμο για να φτάσει μέχρι και ήταν ε, το ταξίδι πολύ μακρύ και πολύ ακριβό. Ε, και έτσι έγινε πολύ πιο εύκολο για τους ντόπιου, τους νοτιοαφρικανούς να ταξιδέψουν. Οπότε αυξήθηκε άμεσα και υπήρχε και μια αισιοδοξία, δυνάμωσε το νόμισμα. Η οικονομία άρχισε να λειτουργεί γιατί με το embargo που υπήρχε τότε δεν υπήρχε μεγάλες έτσι, δοσοληψίες, ε, δοσοληψίες με okay. το εξωτερικό. Ε, και ναι, με βοήθησε πάρα πολύ. Και φυσικά και οι χώρε θέλανε να έρθουν οι Νότιοι Αφρικανοί να τι επισκεφτούν. Οπότε ήταν the right business at the right time, πρέπει να πω. Ε, φυσικά κανεί δεν ήξερε για κρουαζιέρα όταν ξεκίνησα. Ήταν κάτι το οποίο ήταν πολύ ποτονικό. Δεν υπήρχε ουσιαστικά. Και έτσι δημιούργησε σχεδόν μια καινούργια βιομηχανία, α το πούμε, ένα καινούριο προϊόν που ένα ταξιδιώτη θα μπορούσε να διαλέξει από όλε τι άλλε επιλογέ που είχε. Τέλο πάντων, μεγάλωσε πολύ η δουλειά. Έγινε μία από τι μεγαλύτερε στον κόσμο, στον τομέα τη κρουαζιέρα εκτό Αμερική, βέβαια και Καναδά. Ε, και πριν από που είναι τώρα 7 χρόνια, μια μεγάλη εταιρεία συγκεκριμένη στο χρηματιστήριο ενδιαφέρθηκε να την αγοράσει και την πούλησα. Έκατσα μαζί του σαν CEO για τρία χρόνια και Δεκέμβριο του 2019 τελείωσα το, το CEO, το κοντράτο που είχα για τα τρία χρόνια. Οπότε δύο μήνες πριν ξεκινήσει ο κορονοϊός αποδεσμεύτηκα. Αφυπηρέτησες. <laughs> Οπότε πούλησα στο πίκ, ας πούμε. Δεν μπορούσε να υπήρξε καλύτερη τιμή. Και μάλιστα θυμάμαι τον Ιανουάριο φεύγοντα του 2020, έλεγα ρε γαμό, το πάμε τόσο καλά. Mm. Μάλλον έπρεπε να είχα κάτσει άλλο <laughs> ένα-δύο χρόνια. Και όμω μετά, το Φεβρουάριο, δεν υπήρχε στα βιβλία ούτε μία κράτηση λόγω λοιπόν, του κορονοϊού. Και θυμάστε τότε όλη αυτή η δημοσιότητα που είχαν πάρει με το καράβι στην Ιαπωνία που μολυνθήκαν όλοι και αυτά. Ναι, η βιομηχανία της κρουαζιέρας εκμυδενίστηκε για δύο χρόνια. Οπότε, στην πορεία, όσο μεγάλωνε αυτό, δύο είναι ερωτήσει. Ένα, με χρηματοδότηση, γιατί όσο μεγαλώνεις χρειάζεται χρηματοδότηση, το έκανε με ίδια κεφάλαια ή έβαλε μέσα άλλου. Και γενικότερα εταιρικά είχε συνεταίρο στην πορεία, ήταν mm. όλο one-man show. Ποια ήταν η, ε, επιλογή σου, Δεν δανείστηκα ποτέ. Okay. Εκτό αν ήθελα μια βοηθεια κάνα κανένα-δυο μήνε με cash flow okay. και αυτά, αλλά μικροπράγματα. Γιατί δεν είχε να αγοράσει. Ηταν μεγάλη... υπηρεσία, οπότε δεν είχε. Τεράστια κεφάλαια να πάρουν πλοίο, α πούμε, καλή προφανώ. Ναι, δεν είχαμε. Εκεί που ήταν μεγάλα. Το μεγαλύτερό μα ε, έξοδο ήταν μισθή και το μάρκετινγκ. Βασικά, ήμασταν μια εταιρεία marketing. Εκεί. εκεί, βέβαια, υποβοηθούσαν εκεί οι διάφορε εταιρείε. Μα δίνανε ένα budget για να προωθήσουμε τα σωστά. προϊόντα του, οπότε βοηθούσε και αυτό. Ε, και μετά από εκεί, όταν το ίντερνετ ξεκίνησε και όλε οι τεχνολογίε οι καινούριε που να τι αγοράσουμε κι εμεί. Και, και αυτέ ήταν αρκετά ακριβέ. Και καμιά φορά έπρεπε να βρει κάποια κεφάλαια για να αγοράσει τα λογισμικά και το, το hardware και όλα αυτά. Αλλιώ όχι. Το καλό με τη δικιά μου δουλειά είναι ότι παίρνει τα λεφτά και έξι και επτά και οχτώ μήνε πριν ταξιδέψει ο πελάτη. Σωστά. Οπότε τα έχει Και για τα αποδίδει δύο μήνε πριν ή ένα μήνα πριν ταξιδέψει. Οπότε είχε πάντα στην τράπεζα. Έσαι και πέντε μήνε στο cash flow. Οκ, okay. σημαντικό. Ε, το αξιοποιήσει αυτό. Σε στο μέτρο. Εκεί είναι, είναι λίγο επικίνδυνα να είναι τα πράγματα. Ρίχτη. Γιατί ναι, μην τραβάς τραβάς και ξαφνικά σου ήρθε ο λογαριασμό να πληρώσει την εταιρεία και τα έχει φάει όλα. Σωστό. <laughs> <laughs> ε, αλλά. Επειδή με τα λογιστικά είμαι σχεδόν άσχετος, ό,τι έχω μάθει είναι λόγω τη εμπειρία. Είχα πάντα ένα πολύ καλό και πολύ έμπιστο άνθρωπο λογιστή. In-house. In okay. Και εξωτερικό, mm -hmm. που έναν ορκωτό λογιστή έξω από την εταιρεία για να ελέγχει, mm -hmm. για να υπάρχει μια δικλίδα ασφαλεία. Ε, παρόλο που με την εταιρεία που είχα ιδρύσει δεν χρειαζόταν από τον νόμο να έχει ορκωτό λογιστή. Mm -hmm. Ε, και έτσι πάντα παρακολουθούσαμε το cash flow και το άλλο που παρακολουθούσαμε φυσικά ήταν και το exchange rate. Γιατί τώρα ήταν ένα νόμισμα το οποίο ανεβοκατεβαίνει πάρα πολύ. Ναι. Άρα η ρόληση πληρώσουν σε δολάρια, ας πούμε, τα Εγώ, εγώ, εγώ γιατί εμένα σέναν... με πληρώσανε σε νόμισμα εκεί. Το πιο, το rand. Και έπρεπε να το αποδώσω μετά από κάποιο διάστημα σε δολάρια στις εταιρείε. Οπότε. Το υπήρχε να ένα... Ε. Κάναμε ένα αρμπιτράζ εκεί και συνήθως βγάζαμε λεφτά okay. από, το... από την διαφορά αυτή. Το αρμπιτράζ να εξηγήσω γιατί αρκετή δική μου ξέρουν. Είναι ότι είναι η διαφορά τιμή σε δύο νομίσματα που αγοράζω, που πουλάω και από αυτό μπορεί να κερδίσω. Μπορεί να εισπράξει ένα χι ποσόστο σε δραχμές που έχουμε παλιά εμεί. Αυτό το πρόλαβα και εγώ λίγο. Πριν γυρίσουμε στο Ευρώ, που κάναμε εκδρομέ με τη σχολή τη αρχιτεκτονική και με το Ευρώ. Πηγαίναμε για Ιαπωνία. Οπότε, να πληρώσω του Ιάπωνε, γέν τότε. Mm. Οπότε, από τη διαφορά στο τρίμηνο που είχαμε άρχισει προκαταβολέ, συνήθω κερδίζαμε. Mm. Πάντα έχει το ρίσκο, αν δεν το βρει καλά, να χάσει κιόλα. Αλλά είναι μια έξτρα ευκαιρία για χρήματα πέρα από το core business. Ε, ναι, ναι. Εμεί mm. αποδίδαμε ένα μεγάλο μέρο στι mm. εταιρείε και μάλιστα. Πριν το ζητήσουν, γιατί υπάρχει πάντα αυτό το ρίσκο να χάσει. Και ένα άλλο μέρος, ένα 30%, το, το χρησιμοποιούσαμε για αρμπιτρά και στι πιο πολλέ φορέ βγάζαμε αρκετά λεφτά από εκεί. Ε, στο, σο... κομμάτι, στο κομμάτι του. Η εταιρεία ήταν ατομική πάντα. Ναι, η εταιρεία ναι. ήταν πάντα ναι. ατομική. Okay. Ε, δεν είχα ποτέ συνεταίρο και μάλιστα όταν έφτασα σε. Κάποια ηλικία που μεγαλώσαν τα παιδιά, mm. πριν μου έρθει η προσφορά, η πρόταση να πουλήσω την εταιρεία, σκεφτόμουν διάφορα σενάρια διαδοχής. Mm. Και ένα από αυτά ήταν να δημιουργήσω ένα σύστημα πώληση των μετοχών στο προσωπικό μου, σιγά-σιγά, okay. γιατί δεν είχαν όλοι τα λεφτά μπροστά να mm. αγοράσουν, και ενώ εγώ να κρατούσα ένα ποσοστό ένα παθητικό για μένα. Εισόδημα... Ναι. Ε, μετά ευτυχώ ήρθε αυτή η μεγάλη εταιρεία. Και... Εσύ που δεν σκέφτηκε που θα μπει χρηματιστήριο από μόνο σου, ή ήταν πολύ. Το σκέφτηκα, αλλά το χρηματιστήριο. Δεν μου αρέσει αυτό που είσαι υπόλογο στον κάθε αναλυτή και να. Okay. Ε, ξέρεις, σε μια προσωπική εταιρεία μπορεί να κάνει πολλά πράγματα και έχει ευελιξίε. Ο πατέρα μια φορά μου είχε πει: Εσύ πράσε πλούσιο και η εταιρεία σου φτωχή. <laughs> Ε, καταλαβαίνεις. Καλά. Ε, εγώ την ήθελα για να πλουτίσω, εγώ, όχι για να πληρώνω φόρου. Γιατί άμα είσαι εξηγημένο, δεν μπορεί να κάνει mm -hmm. πολλά κόλπα. Και νόμιμα κόλπα. Δεν μιλάμε για τίποτα mm -hmm. παράνομο. Να σε ρωτήσω. Ουσιαστικά, έκτισε από το μηδέν μια πάρο πολύ μεγάλη εταιρεία. Είδα και το mm -hmm. market share που είχατε 55% έγραφε. Τεράστια νούμερα. Ε, Κοιτάζοντα πίσω, ποια είναι τα πράγματα τα οποία έκανε πετυχημένα. Τα δύο-τρία που σου δώσατε. Ερχόμενο, άκουγα πάλι τη συνέντευξη του Τάσου για να με βάλει λίγο στο πνεύμα τη κουβέντα. Και είπε κάτι πολύ σωστό ο Τάσος, και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Πάντα είχα ένα μέντορα. Mm -hmm. Ένα από τα νομίζω επιτυχημένε επιλογέ και έχω κάνει και πάρα πολλέ ανεπιτυχίε. <laughs> 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 <Βέβαια, laughs> Θα πω και κάτι άλλο, αλλά να τελειώσω με αυτό. <laughs> ε, Θέλει να έχει κάποιον έξω από τη βιομηχανία σου, έξω από τη δουλειά σου, έναν άνθρωπο ο οποίο έχει δείξει ένα δείγμα γραφή και αυτόν που έχω εγώ, και ήταν Έλληνα, Γιώργο Χωριατόπουλο, ο οποίος μάλιστα είναι αυτή τη στιγμή εδώ διακοπέ. Ε, είχε ένα, μια εταιρεία, λεγόταν Self Development Foundation και έκανε μια διάλεξη στο εμπορικό επιμελητήριο και μου άρεσε πάρα πολύ αυτά που είπανε και τον προσέλαβα σαν μέντορα και είναι μία σχέση που ακόμα και τώρα κρατάει. Δηλαδή, μιλάμε 30 χρόνια είμαστε okay. μαζί. Τώρα έχω γίνει πιο πολύ εγώ με τον Ράστου. <laughs> ε, και πραγματικά σε βοηθάει πάρα πολύ να καθαρίσεις τη σκέψη, αυτό το clarify your thinking, ε, να, 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 να προσδιορίσεις yeah. τους στόχους σου, να δεις τι είναι σημαντικό, τι δεν είναι σημαντικό. Δηλαδή, σε βάζει μια δουλειά και τι θα πουλάς και αυτά, αλλά... Χάνεσαι, και, Χάνεσαι. Ναι. και το βλέπω και είναι κάτι που κάνω εγώ τώρα σε νέα παιδιά να προσπαθήσω να κάνω ένα mentoring τέτοιου είδου, ε, να, να συγκεντρωθούν στο τι είναι σημαντικό γιατί είναι τόσα πολλά τα, τα γρανάζια και τα, τα διάφορα κομμάτια μιας επιχείρησης και πολλές προσφορές και ακούς πολλά που λες α ωραίο και αυτό, ωραίο και εκείνο αλλά τελικά πρέπει να δεις τι σε βάζεις και σε κρατάει στο σωστό δρόμο. Βέβαια. Ε, μια άλλη σωστή, ας το πούμε, επιλογή που έκανα ήταν όταν υπέγραψα τα πρώτα συμβόλαια με τις εταιρείε των κορεζιεροπλίων, έβαλα όλες τις χώρες της Αφρικής κάτω από τη Σαχάρα. Δηλαδή μιλάμε καμιά πενταριά χώρες. Okay. Ακόμα και τώρα μου πείτε ποιες είναι, <laughs> δεν τις θυμάμαι όλες. Αλλά είπα Καταρχά για του Αμερικανού ούτε του ενδιαφέρει, γιατί είναι μια περιοχή. που... Που θα πάρει αντιπροσωπεία, ναι. το όλο το κομμάτι, γιατί ήταν χαρτογράφητο. Ε, ναι, ποιο θα πάει να ανοίξει Αμερικάνου αντιπροσωπεία για κρουαζιέρα, α πούμε στο Κονγκό ή okay. στην Τανζανία. Δηλαδή για αυτού είναι άσχετα μέρη. Ε, και ναι, μεν στην αρχή δεν είχαν οικονομικό ενδιαφέρον τα πρώτα χρόνια. Σιγά σιγά δεν και αυτό. Δεν σου τίποτα. Ένα αυτούς. όνομα σε ένα κομμάτι yeah. χαρτί ήταν. Δεν είχε right. καμία. Ε, σιγά, σιγά σιγά σαν να αποκτούν ενδιαφέρον. Έκανα κάποιες ε, ταξίδια σε μερικές από αυτές τις χώρες, δημιούργησα ένα δίκτυο Ανατολικής, Δυτικής, Αφρικής και Ινδικού ωκεανού. και έτσι είχα το Μαυρίκιο σαν βάση του Ινδικού ωκεανού, που έχει το Reunion, Μαδαγασκάρι και κάποια άλλα μέρη. Ανατολική ε, Αφρική με την Κένια στο κέντρο και τους έδωσα τι χώρε γύρω-γύρω που υπερκυκλώνασαν με την Κένια. Mm -hmm. Και Εκεί. μετά η Νιγηρία, είχα βάσει την Νιγηρία, το Λάγος, για τη Δυτική Αφρική. Και αν είσαι υποκατάστημα δικό σου, έβρισκες εσύ υποαντιπρόσωπο. Ευρε... Υποαντιπρόσωπο. Okay. Okay. Yeah. Άρα έκανες affiliate. Ναι, με... yeah. okay. ήταν πολλά ταξίδια και μιλάμε για να πας από το Johannesburg στο Λάο. Είναι έξι με μετά αεροπλάνο. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το πα. Το έχει γυρίσει όλο το. Το έχω, κάτω. έχω πάει σε αρκετές χώρες <laughs> και σε αρκετές πόλεις μέσα σε αυτές τις χώρες mm -hmm. ε, και την νοτιότερη Αφρική, δηλαδή Μποτσουάνα, Ζιμπάμπουε, Ναμίμπια και Μοζανβίκη τις είχαμε κατευθείαν από το Johannesburg, αλλά είχαμε αυτές αυτοί γιατί αυτά με την Έχει Αφρική. Έχει όντως όμως Αμερικάτο. Καταπληκτικά. Mm -hmm. Mm -hmm. Συνιστώ ανεπιφύλακτα okay. ένα σαφάρι στην Νότια Αφρική και φυσικά το Cape Town με τα, τα μπέλια και τα, mm -hmm. τους δρόμους του κρασιού, τις παραλίες, τα βουνά. Η πιο επικίνδυνη στιγμή που έζησες εκεί, είχες κανένα extreme. Όχι, όχι. Ευτυχώς, όχι. Ήσουν πάντα σε καλά μέρη, σε, σε φυσιολογικά μέρη. Mm. Ή Κοίτα... εμεί το έχουμε στο μυαλό μα ότι είναι η μία άγρια στιγμή. Όχι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Okay. Κινδυνεύει μια αγρια οχι ειναι παρα πολυ επικινδυνα κινδυνευει η ζωη σου okay. ανα πάσα στιγμή mm. και στο σπίτι μέσα και στο δρόμο και παντού. Mm. Μια φορά, ναι, ήμουνα σε ένα εμπορικό κέντρο και είχα πάει για το κινητό μου σε μια εταιρεία εκεί με κινητά και ξαφνικά πέφτανε πυροβολισμοί δεξιά mm. και αριστερά και ο κόσμο. Ποτάμε ο κόσμο με στου διαδρόμου του κέντρου να τρέχει και να και μα πήρε ο ένα εκεί από το μαγαζί, μα έβαλε στην αποθήκη και μα okay. κλειδωθήκαμε μέσα στην αποθήκη μέχρι να ακούσουμε ότι κάπω καταλάγιασε ο θόρυβο και ήρθε η αστυνομία και μα είπε ότι okay, ναι. είχαν χτυπήσει ένα μαγαζί με κοσμήματα. Οπότε okay. και τα παιδιά εκεί μεγάλωσαν. Τα παιδιά ναι, γεννηθήκαν και μεγαλώσαν. Πήγαν έχουμε ένα καταπληκτικό ελληνικό σχολείο το Σαχέτι στο Johannesburg και πήγαν εκεί για το μεγαλύτερο μέρος των σπουδιών τους. Η μία σπούδασε κοινωνική λειτουργό στο University of Cape Town και η μικρή τελειώνει τώρα ψυχολογία στο University of Johannesburg, το Wits. Και θα έρθει εδώ να κάνει το μεταπτυχιακό της την επόμενη χρονιά. Και στην στη πορεία αυτή, μία-δύο έντονες στιγμές που έκανε εισαγωγικά λάθος και τι έμαθε από αυτό, επιχειρηματικά. Δύο πράγματα θα πω. Το ένα είναι και μου το έμαθε ένας πολύ σοφός άνθρωπος, αλλά πολύ αργά στη ζωή μου δυστυχώς. Αυτός ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που μου αγόρασε, μια μέρα μου είπε στη ζωή να μάθεις να λες πιο πολλά όχι παρά ναι. Και είναι πολύ δύσκολο να πεις όχι, ειδικά όταν αυτό που σου παρουσιάζουν είναι πολύ δελαστικό και σίγουρη επιτυχία και, και μιλάει στους στόχους σου. Και εκεί συνδε... ναι, έπεσα σε μια παγίδα. Δυστυχώ, μου το πρότεινε και ένα πολύ φίλο μου που του είχα πολύ εμπιστοσύνη. Ε... Και εκεί χάσαμε πολλά λεφτά. Ήταν μάθημα μεγάλο αυτό. Ευτυχώ τα ξαναβγάλαμε πάλι. Μιλά για το business ή για κάτι διαφορετικό. Όχι, για business. Okay. Ήταν μια ιδέα με να αγοράζει airtime από κινητή mm -hmm. τηλεφωνία. Αν ήταν τους... άλλο business από το δικό σου. Ναι, άσχετο. Ναι, ναι, ναι. Α, τα εμπίκα σαν επενδυτή okay. και τα χάσαμε όλα. Ε, και παρασύρθηκα και όλοι Στην αρχή πηγαίναμε πολύ καλά και έβαλα και άλλα χρήματα. Λοιπόν, αυτό που λέει ο καθή το είδο του Κιολουμίδη στου καφέδε. <laughs> Ε, συμφωνώ απόλυτα και αυτό να μάθει κανείς να λέει πιο πολύ, πρώτα όχι και όχι και όχι και με τη δέκατη φορά να πει ναι αν δει ότι πραγματικά αυτό έχει όλα τα στοιχεία. Okay. Και, ε, και, το, δεύτερο και το δεύτερο είναι το ότι έχει μια επιτυχημένη δουλειά και βγάζεις χρήματα δεν σε κάνει και καλό επενδυτή. <laughs> Ε, πάντα τα χρήματά μου εκτό αυτή τη μία φορά που την πάτησα, και όσε φορέ έχω προσπαθήσει να μπω στο χρηματιστήριο μόνο μου ή να κάνω κάτι άλλο, έχω αποτύχει. Και εκεί έμαθα το μάθημά μου και έχω πάλι έναν Έλληνα, πολύ έμπιστο και πολύ καλό μου φίλο, και αυτόν πρέπει να είμαστε 25 χρόνια τώρα μαζί, που διαχειρίζεται την περιουσία μου mm -hmm. με ένα team ανθρώπων. Αλλά πάλι βρίσκω τον ειδικό, όπω και το λογιστή. Ακριβώ. Πληρώνε... Όπω τα πονάει το δόντι, πα στον τοντίατρο και δεν βγάζει την τανάλια να το βγάλει μόνο σου. Και πληρώνεται πολύ καλά για αυτό που κάνει, εφόσον δημιουργεί. Και πληρώνεται και δημιουργεί, και έχει το κεφάλι okay. σου ήσυχο. Και γενικά να πω κάτι γιατί, για την επένδυση. Γιατί μέχρι μια ηλικία, ένα σημείο, δουλεύει για να κάνει λεφτά. Κάποια στιγμή πρέπει τα λεφτά να δουλεύουν για σένα. Ή από την πρώτη στιγμή. Yeah. Απλώ δεν φτάνουν για να ζήσει, αλλά μεγαλώνει αυτή το ποσό με τα χρόνια ε, είναι ότι όταν ο, επεν, ο, ο διαχειριστής σου, το πούμε, σου μιλάει για το χαρτοφυλάκι όσο να χασμουργέσαι <laughs> να είναι βαρετό αυτά τα σεξι ανεβήκαμε με 100% και 50% και πάρε αυτό γιατί θα γίνει εκείνο είναι μπουρδες mm. θα χάσεις 100 φορές και θα κερδίσεις μία δηλαδή δεν... Και άμα δείτε και με το Warren Buffett, τι σου λέει, buy and hold. Mm. Και τώρα που τα πράγματα είναι λίγο περίεργα, αυτή τη στιγμή στον κόσμο, δεν έχουμε πουλήσει τίποτα. Έχουμε κάνει ορισμένε αλλαγέ στο πορτοφόλι, αλλά δεν έχουμε, τα έχουμε πουλήσει όλα και περιμένουμε έχει, για καλύτερε μέρε. Από όλα, φαντάζομαι. Σε αυτό έχει και δείκτε, έχει και μετοχέ. Ε, τα, πάντα, τα, τα πάντα. πάντα. Mm -hmm. έχει τα... Διάσπορα, έχουν διασπορά οι άνθρωποι. Παγκόσμια πάντα. και σε όλε τι πιθανέ βιομηχανίε και ριζώσει. Και έχουμε και ορισμένε που είναι κατευθείαν με κάποιε εταιρείε και έχουν πάει καλά. Αλλά είναι πολύ μικρό. Δηλαδή, κάθε ποσοστό mm. από μόνο του είναι σχετικά μικρό. Στο κομμάτι του real estate έκανε ποτέ επί επενδυτικά ή μόνο για να. Βέβαια. Ε, καλά, είχα πάντα real estate στη Νότια Φροντίδα. Όπω είπα, αγόραζα γραφεία mm. τα οποία μετά τα νίκιαζα. Οπότε είχα ένα πορτοφόλι και τα πούλησα κάποια στιγμή όλα και έκτισα ένα καταπληκτικό γραφείο. Ένα κτίριο με γραφεία στήριν. στο Γιωάννερ, το οποίο έγινε και landmark. Okay το οποίο πρόσφατα το πούλησα σε έναν Έλληνα για καλή μου τύχη και φυσικά μέσω του το, 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 το αυτό που έχουμε το έχω, έχουμε και πολύ real estate μετοχές σε real estate σε, rates σε, 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 όχι, σε εταιρείες και σε okay. ναι. Okay. και κατευθείαν με ορισμένες εταιρείες είναι μια εταιρεία που έχει shopping center και έχουμε αγοράσει εκεί και έχουμε πάει, πάει πάρα πολύ καλά. Στην Αγγλία, μάλιστα, αυτό. Ε, αλλά γενικά είναι τόσα πολλά που πιθανόν <laughs> έχουμε κάτι σε κάθε εταιρεία του πλανήτη, δεν okay. ξέρω. Γιώργο να σε λίγο για το ότι πήγαινε σε διάφορε χώρε και έκανε δικτύωση. Ναι. Επειδή με τον Άλεξ υποστηρίζουν πάρα πολύ τη δικτύωση, είναι ένα εκπληκτικό τρόπο για να εξελιχθεί και επιχειρηματικά και προσωπικά. Έχει να πει στου ανθρώπου μα κάποια tips για το γιατί πήγαινε σε μια εντελώ ξένη χώρα. Πώ έκανε τα πρώτα connections, πώ διατηρούσε αυτέ τι επαφέ, έτσι λίγο πώ το χτίσε. Ναι, καταρχά, αν θε να είσαι επιτυχημένο, πρέπει να είσαι πολύ εξωστρεφή. <συσκλή> Συνειδητά. Εγώ έλεγα στου συναδέλφου μου ότι είμαι ένα μικρό Ρίτσαρτ Μπράνσον. Το τι ρε Ζήλη, έχουν κάνει οι υπάλληλοι μου, δημοσιογράφοι, να με ντύνουν τραβόλτα, να με δίνουν καπετάνιο, <laughs> να μου βάζουν χαβανέζικα από κάμισα, ό,τι μπορεί να φανταστεί να κρεμιέμαι από διάφορα <laughs> πράγματα. Ε, αλλά με όλα αυτά πάντα ήμασταν στη δημοσιότητα μέσα, ειδικά στο, στις διάφορα μίδια του, του τουρισμού, γιατί βασικά απευθυνόμασταν στους τουριστικούς πράκτορες. Ε, τώρα, πώς κάνεις το networking. Κάθε μέρα είναι ευκαιρία για networking. Να γνωρίζεις κόσμο, ό,τι κάλεσμα υπήρχε, ό,τι event, ό,τι αυτά, πήγαινα. Δηλαδή, η γυναίκα μου δεν με έβλεπε. Τα πιο πολλά βράδια είχα κάτι να κάνω. Και να, να μην τρεπάς ένα κοκτέιλ, Άγνωστο, βλέπει εκεί τι γίνεται, χώνεσαι ένα πηγαδάκι, συστήνεσαι mm -hmm. ή θα δείξουν ενδιαφέροντα. Θα δείξουν, αν δεν δείξουν, πα στο επόμενο. Ε, δεν είναι. Και ξέρεις, άμα του λέω, παιδιά έχετε πάει ποτέ κρουαζιέρα, αμέσω όλοι θέλουν να Έχι μιλήσουν για τα, τα ταξίδια ναι. του, γιατί δεν θέλουν κρουαζιέρα, γιατί θέλουν. Δηλαδή δεν είναι κάτι πολύ δύσκολο να μπει, α πούμε, σε ένα κύκλο. Ε, και διατηρούσε και πάρα πολύ καλέ κοινωνικέ σχέσει με πολλού. Από τους κατευθείαν πελάτες μας και με τους travel agents, με τους ταξιδικούς πράκτορες πήγαινα συχνά σε καράβια, βλέπαμε καινούρια καράβια, mm -hmm. κάναμε πάρα πολλά events. Ε, γιατί είναι, οι πελάτες μας ήταν ενημερωτικά get-together, δηλαδή κάναμε, ήμασταν πάρα πολύ proactive. Στην αγορά μέσα μας βλέπαν, μας ακούγανε, τους επισκεφτόμασταν. Δηλαδή για το μέγεθος της εταιρείας είχα δυσανάλογα Δυσανάλογο τμήμα απολύσεων. Okay. Αλλά δούλευε πάρα πολύ καλά και πολλέ φορέ πήγαινα και εγώ. Στην αρχή τα κάνω όλα μόνο μου, αλλά μετά πήγαινα και εγώ με, με τι κοπέλε, ήταν κυρίω κοπέλε που επισκεφτόταν τα γραφεία και έκανα παρουσιάσει και training και όλα αυτά. Βγαίνανε καινούριε μπροσούρε κτλ. Και Τώρα για να βγούμε έξω από τα σύνορα τη Νοτιοαφρική, χρησιμοποίησα διάφορε μεθόδου. Ένα ήταν. Όταν πήγαινε κάποιο στην Ιγυρία, του έλεγα το, χρη, Θυμάστε ότι υπήρχε και χρυσή οδηγία στα δωμάτια στα ξενοδοχεία. <laughs> έλεγα πήγαινε εκεί που λέει Travel Agents και κόψε τι σελίδε και φέρτε μου πίσω. Οκ. Okay. Okay. Και βλέπα: Οκ, okay, αυτό αυτός έχει μεγάλη διαφήμιση. Μπορεί να είναι μεγάλο γραφείο. Α τον πάρω τηλέφωνο να δω ποιο είναι, τι κάνουν κτλ. Ε, άλλο ήταν, α πούμε, παραδείγματο χάρη υπήρχε ένα μεγάλο αλυσίδα από ταξιδιωτικού πράκτορε μια, ένα brand, ας πούμε, flight center, οι οποίοι μπορεί να είχαν ένα-δυο γραφεία στην Ιγυρία ή στην Κένια. Και πήγαινα στο διευθυντή στη Νότια Αφρική και έλεγα, δεν μου λε, το γραφείο σου στην Κένια πώς πάει, με ποιους συνεργάζεται, ποιους να πάω να δω για να πουλήσουν νεκρός, για ποιοι είναι οι μεγάλοι χοντρέμποροι, ας το πούμε, του προϊόντος εκεί. Α, και μου λέει, ξέρεις, ο Τάδε είναι καλό και τα λοιπά, και πήγαινα και τους έβλεπα ή καμιά φορά όπως είχα πάει για κάποιο άλλο λόγο στη Ζιμπάμπουε έκατσα και μια μέρα βρήκα εντάκει, η, η Χαράρε δεν ήταν και πολύ μεγάλη πόλη είχε ξέρω εγώ έξι travel agents ε, πήγα με την τσάντα μου πρωί πρωί τους είδα όλους πριν επιστρέψω και έτσι είχα διαμορφώσει και μια γνώμη με ποιους μπορούμε να συνεργαστούμε ή με ποιους όχι βέβαια είναι ένα ρίσκο δεν ξέρεις ποτέ δεν κάναμε ένα πολύ σοβαρό due diligence mm. και πάλι είχαμε το, το πλεονέκτημα ότι τα λεφτά μας αποδιδόντουσαν πολύ πριν ταξιδέψει ο πελάτης. Οπότε άμα βλέπω ότι υπήρχαν προβλήματα <στηρίσεις> ή ότι δεν προωθούσαν το προϊόν είχα το χρόνο να τους αλλάξω. Και το θέμα είναι ότι με το που μπαίναμε σε μια αγορά έπεφτε σύρμα στην αγορά ότι ξέρετε ο Τάδε τώρα πουλάει αυτές τις κουρασίες και θέλανε και οι άλλοι να πουλήσουν. Οπότε mm. ερχόντουσαν πολύ σε εμά και θέλουμε και εμείς να σας πουλήσουμε. Mm. Βέβαια, αυτό που κάναμε, το στέλναμε στον αντιπρόσωπό μα. Δεν θέλαμε να, να διαβρώσουμε την αγορά με τον Άρχοντολί κατευθείαν σε εμά. Και... Σημαντικό ε... και αυτό. Ε, ναι, γιατί ο άνθρωπο λέει: Εγώ τώρα ξοδεύω λεφτά να σα προωθήσω. Άμα ο καθένα έρχεται σε εσά κατευθείαν. Πόσο καιρό σε έπαιρνε να στήσει μια νέα αγορά σε μια χώρα, χρόνια. Χρόνια. Και θα το πηγαίνει πολύ συχνά. Και τότε δεν υπήρχε και το... τα Google και όλα αυτά μπορεί να κάνει ηλεκτρονικό marketing και να πιάσει έτσι ένα να εκτεθεί τόσο πολύ. Ήταν όλα ραδιόφωνο, εφημερίδε, περιοδικά, τηλεόραση, τέτοια πράγματα. Και πολλά events πάλι. Πήγαινα πάρα πολύ συχνά για events. Και μάλιστα του ε, άρεσε που ο ιδιοκτήτη τη εταιρεία ερχόταν έξι ώρε με τα αεροπλάνο για να είναι σήμερα το βράδυ μαζί μα. Mm. Και ήταν και event και για του ταξιδιωτικού πράκτορε και για ας το πούμε, την elite του Λάγο ή τη Ναρόμπι και βέβαια σε πολύ καλά ξενοδοχεία ή σε πολύ ωραία κλαμπ. Θα ταξίδευε συνέχεια. Ε. Ταξίδευα πάρα πολύ. Σχεδόν μια φορά στι 10-15 μέρε. Μέσα στην Αφρική, μέσα στην Νότια Αφρική και Cape Town πήγαινε ερχόμενα σχεδόν κάθε τρει εβδομάδε. Το Durban που είναι στην Ανατολική Ακτή τη Νότια Αφρική, τρίτη αγορά. Και μετά μέσα στην Αφρική πήγαινα δύο φορές το χρόνο σε κάθε χώρο, δηλαδή πέντε-έξι ταξίδια ήταν για αυτά και μετά ερχομαι είχα και τα διάφορα να έρθω να δω τις εταιρείε. Εδώ. Εδώ για να διατηρώ σχέση, είχαν και κάποια παγκόσμια συνέδρια και τα λοιπά και γνώριζα και του άλλου αντιπροσώπους, είχαμε ένα καταπληκτικό networking. So, Ποια είναι η πιο ωραία χώρα που έχει πάει, η πόλη που έχει πάει. Τρώμαξα μια φορά όταν μπήκα σε ένα αεροπλάνο και ήρθε ένα συνοδό και λέει: Γιώργο, πάλι εδώ είσαι. <laughs> <laughs> σε και λέω καλά που δεν είναι η γυναίκα μου εδώ Έτσι. τώρα, Άντα να ξέρει τι είναι η πιο ωραία πόλη που έχει πάει. Στην Αφρική. Mm. Από ομορφιά το Cape Town. Mm -hmm. Πραγματικά είναι. Πανέμορφη η γεωγραφία, ήταν κάτι το ασύλληπτο και όμορφη και έχει πάρα πολλά να δεί. Στην Αφρική δεν μπορώ να πω ότι οι υπόλοιπες είναι όμορφες, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ το Λάγος της Νιγηρίας. Έχει μια ζωή και ένα ρυθμό καταπληκτικό και ένα μεγάλο μάθημα, γιατί εκεί δεν έχουν ούτε ρεύμα, ούτε τηλέφωνα, ούτε νερό, ούτε δρόμους, ούτε τίποτα και όμως όλοι βάζουν τον πισινό τους κάτω και το κάνουν και δουλεύει. Okay. Και μου την έσπαγε όταν πήγαινα, ερχόμουν πίσω στην Αφρική και είχα κάποιους από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες ή υπαλλήλου μου που μου γκρινιάζανε για το ένα και το άλλο και λέω παιδιά εκεί είναι με μια γεννήτρια, με τα κινητά τους γιατί δεν έχουν γραμμές, μέσω του κινητού μπαίνανε στο ίντερνετ να κάνουν μια κράτηση, να μας πάρουν τηλέφωνο. Και το κάνουν. Λοιπόν, μην μου λέτε. Εν τω μεταξύ, στο λάγο μέσα δεν μπορεί να κυκλοφορεί με κανονικό αυτοκίνητο, γιατί έχει τόσου λακκούδε στου δρόμου που θα σπάσει. Και είσαι όλοι με τζίπ είναι εκεί. Και όταν αναπνέει, μυρίζει δίζελ. Δηλαδή. <laughs> δεν ξέρω τι έχω βάλει στα πνευμόνια μου με τα ταξίδια στο, <laughs> στο, στο λάγο, από τι γεννήτριε που. και <laughs> είναι μια χώρα που παράγει πετρέλαιο. Οπότε. Στο κομμάτι των πωλήσεων, ίσω από πάντα ή το ανακάλυψε την πορεία σαν... Κοίτα, στη βάση μου είμαι πολιτή. Ναι, φυσικά είναι αυτό. Μωρό, μια φορά μου είπε: Αν δεν υπάρχουν πολιτέ, ο κόσμο θα σταματήσει να γυρίζει. Γιατί αν δεν πουλήσει, κάποιο δεν παράγει. Αν κάποιο δεν παράγει, δεν έχει υπαλλήλου. Ο υπάλληλο πεινάει και πάει λέγοντα. Mm -hmm. Είναι μια αλυσίδα. Λοιπόν, ε... Και κατά τη γνώμη μου, ναι, μου άρεσε να είμαι. Στο μέτωπο της μάχης, okay. με τους συναδέλφους μου, ε, να είμαι μπροστά με τον κόσμο και ίσως ένα άλλο μάθημα, να, πα, λίγο να ξεφύγω. Πολλές φορές στην αρχή, όταν έβλεπα ότι δημιουργείται ένα πρόβλημα, ε, έλεγα πως θα φτιάξει. Και φυσικά γινόταν πολύ χειρότερο. Και κάποια μέρα πήρα την απόφαση ότι πρέπει να είμαι πιο proactive δεν mm ξέρω -hmm. πώς το πω ελληνικά. Ενεργητικός. Το, ναι, ναι, να μην είμαι παθητικός. <χω> Βλέπω κάτι να δημιουργείται, πάρ' το τηλέφωνο, μίλησε με τον πελάτη, πες έχουμε κάνει αυτό το λάθος ή έχει γίνει αυτή η αναποδιά, <χω> θα το φτιάξουμε, θα το κάνουμε, θα το δείξουμε. Και αν έχει κάνει <χω> ένα λάθος... Έτσι. Όπως μια φορά έστειλα ένα πάρα πολύ καλό πελάτη σε μια κρουαζιέρα και νόμιζα πως του είχα κλείσει ε, καμπίνα με μπαλκόνι. Και πάει στο καράβι και είναι κάτω-κάτω με ένα παραθυράκι στρογγυλό και με παίρνει τώρα και να... Ξέρω, ήταν στο Μαϊάμι, ήταν δύο η ώρα το πρωί στην Νότια Αφρική, με παίρνει τηλέφωνο, με ξέχεσε πατόκορφα και δυστυχώς δεν είχε το καράβι, άλλη καμπίνα... Και του λέω συγγνώμη, έκανα λάθο. Γιατί πραγματικά αυτή η καμπίνα είχε γίνει κάποιο λάθο mm. στο site και τη δείχνανε με μπαλκόνι το νούμερο αυτό. Δεν ήταν δικό μου λάθο. Ah. Αλλά έκανα λάθο. Του λέω: Η επόμενη κρουαζιέρα είναι δωρεάν. No. Μου κόστησε 5.000 δολάρια. <laughs> <laughs> Αλλά πελάτη μετά από αυτό έκανε άλλε 10 κρουαζιέρε. Και μου φέρε και φίλου. Και το word of mouth, νομίζω το είπε και ο Τάσο στη συνέντευξή του, είναι η πιο καλή διαφήμιση και η ανθρώπινη επαφή όση τεχνολογία και να ό,τι και να κάνεις αν δεν κάτσεις κάτω με τον άνθρωπο που θα, και ειδικά με την κροζιά γιατί η είναι, μια υποσχετική για το μέλλον θα περάσει όμορφα <laughs> <laughs> δεν <laughs> είναι αν έχω αυτό το προϊόν πιάστο, δέστο, αν σε αρέσει πάρτο ε, η ανθρώπινη επαφή είναι πάρα πολύ σημαντική με τους πελάτες σου, με τους προμηθευτές σου με τους υπαλλήλους σου, με όλους Τώρα που πει υπαλλήλου, είδα ότι οι υπάλληλοι σου έμεναν για πολλά χρόνια μαζί σου στην εταιρεία. Θε να μα πει έτσι, τι είναι αυτό που του έκανε, πού εστίασε έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μείνουν μαζί του και θα. Ναι, να σου το πω κάπω διαφορετικά. Ε, Ξεκίνησα την εταιρεία πρώτη γιατί μου άρεσε. Δεν ήμουν ποτέ άνθρωπο να δουλεύω για μεγάλε εταιρείε. Και η εμπειρία που είχε και με την επιρροτική ίσω μου έμαθε τι να μην κάνει. <laughs> Ε, και πιο πολύ ξοδεύεις χρόνο στα, στι, στις διάφορες πολιτικές και ίντριγγες και αυτά παρά να παράγεις τίποτα. Ε, και πολλές φορές θεωρούσα ότι είχα πολύ πιο καλές ιδέες και μπορούσα να παράγω πολύ πιο πολύ αν με αφήναν ήσυχο παρά να νο, όλοι να νομίζουν ότι ξέρουν καλύτερα από μένα. Όχι ότι ήξερα, αλλά ήθελα να δοκιμάσω ορισμένα πράγματα τουλάχιστον. Και ήταν τότε για μια εποχή που ήμουν εγώ 27-28, άλλωστε ήταν και φοβόταν να σου δώσει την ελευθερία να κινηθείς, μπα και του θέση. Και λέω, τώρα είσαι 65. <laughs> 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 Καταρχά δεν θα σε φτάσω στον <laughs> χρόνο που σου μένει, αλλά. <laughs> Είμαι, δεν θυμάμαι τώρα γιατί το λέω αυτό. <laughs> αλλά ξεκινάς λοιπόν, <laughs> ξεκίνησα τη δουλειά. <laughs> ναι, ξεκίνησα αυτή τη δουλειά για να γιατί ήθελα να κάνω, έβλεπα ότι μπορούσα μόνο να κάνω κάτι πολύ καλύτερο και μέτρωγε και αυτό το όραμα που είχα, όπω ανέφερα πριν με τον πατέρα μου και του φίλου του. Αλλά ήταν καθαρά βιοποριστικό. Έλεγα: OK, τόσα παίρνω σαν μισθό, <coughs> πόσε κουραζιέ θα πουλήσω το μήνα για να βγάλω τα αντίστοιχα. αντίστοιχα. Συν ότι άμα έχει μια δικιά σου εταιρεία έχει και άλλε απολαυέ, φορολογία κτλ. Οπότε δεν ήταν πολύ μεγάλη απόφαση να ξεκινήσω και ήμουνα μόνο μου. Δούλευα με αυτή την εταιρεία που σας είπα, νοικιάσα ένα γραφιάκι δεν είχα μεγάλα ρίσκα, έβγαζα τα προστοζίν μετά αυτό άρχισε να επιταχύνεται. Προσλαμβάνεις έναν υπάλληλο, προσλαμβάνεις δεύτερο, δημιουργείς μια ομάδα σιγά-σιγά και τέλειώσω αυτό, θα ξεχάσω τι λέω. Ε, δημιουργείς μια ομάδα και ξαφνικά... Αρχίζουν όλοι και σου λένε «εντρεπρενούρ» και «τρεπρενούρ» και λες «εγώ ρε παιδιά, ένα, ένα μισθό θέλω να βγάλω». Τι «εντρεπρενούρ» και σαχλαμάρες και τα. Και αρχίζεις σιγά σιγά και αποδέχεσαι το, το τίτλο και το ρόλο και το substance, την ουσία του, του, επιχειρηματία. του επιχειρηματία. Και πραγματικά βλέπεις ότι έχεις αυτά τα χαρακτηριστικά και κάπω είναι ένα βήμα ορίμανσης. Μετά... Αρχίζουν μετά από μερικά χρόνια και τώρα εγώ στο πικ του γραφείου είχα 32 υπαλλήλου. Μετά γίνεσαι leader, όλοι leader και leader και Mr. Cruz και να σε παίρνουν τηλέφωνο και για άσχετα πράγματα να σε ρωτήσουν τη γνώμη σου και λες μα τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Ρε παιδιά, εγώ κρουαζιέρες πουλάω τώρα να μου πείτε ξέρω εγώ για την τουριστική υποδομή της Αφρικής. Εντάξει, έλεγα την μπουρδα μου, mm -hmm. αλλά μετρούσε <laughs> για κάποιο λόγο. Και μετά σε παίρνει το Forbes τηλέφωνο να πας να δώσεις συνέντευξη και λες, μα τι, τι στα κομμάτια γίνεται εδώ πέρα, αφήστε με να πουλά τις μου. <laughs> Οπότε γίνεσαι leader, τώρα εσείς για μαθαίνεις τι είναι leader και πραγματικά εκεί ε, 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 εξόδεψα πολύ χρόνο να διαβάσω και με το μέντορά μου και Σήγα και σε ορισμένα πανεπιστήμια και έκανα σεμινάρια πάνω στο leadership. Ήταν ένα ρόλο που μου άρεσε πάρα πολύ και μου αρέσει ακόμα. Τι είναι να είσαι leader, Είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, εδώ χρειαζόμαστε ολόκληρη εκπομπή. Αλλά εντάχει, ε, να δημιουργήσει ένα όραμα για του ανθρώπου και να θέλουν να το επιτύχουν και να το ακολουθήσουν. Mm -hmm. Και μέσα από αυτό να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι. Δηλαδή να επιτυχαίνουν και τα δικά του οράματα μέσα από το όραμα που βάζεις σαν στόχο. Ετερικό, εταιρικό, αλλά πρέπει ο εταιρικοί η εταιρική στόχη και η προσωπική στόχη ως ένα βαθμό, γιατί δεν θα συμβαδίζουν ποτέ, 100%, τα 100 να συμβαδίζουν. Και πέρναγα πάρα πολύ χρόνο με τους υπαλλήλους μου να, να δούνε Καταρχά να θέσουν στόχου, γιατί δυστυχώ πιο πολλοί άνθρωποι δεν έχουν στόχου. Ε, έχουν όνειρα, δεν έχουν στόχου. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Να, να γράψουν και να. Ε, του commit, πώ το λέμε. Να δεσμευτούν. Να δεσμευτούν μπράβο, σε αυτού του στόχου και μέσα από αυτού να εξυπηρετούν και του στόχου τη εταιρεία. ή μέσω των στόχων τη εταιρεία να εξυπηρετούν και του δικού του στόχου. Και δεν είναι μόνο ο μισθό. Πολλέ φορέ έδινα μπόνου. Και ανέβαζα μισθού και έβλεπα ότι δεν είχε διαφορά στην παραγωγή. Γιατί ειδικά επειδή ήταν. Και δεν θέλω να κουστώ σεξιστή. Αλλά επειδή ήταν η πλειοψηφία γυναίκε παντρεμένε με έναν άντρα που κι αυτό έφερνε εισόδημα. Πολλέ από αυτέ του έφτανε να φτάσουν σε ένα σημείο για να καλύπτουν τα έξοδά του. Mm. Τα παραπάνω λεφτά. Ναι, του αρέσαν, mm. αλλά δεν άλλαζε η, η το παραγωγικότητα. το κίνητρο ήταν το όραμα τη εταιρεία και το δικό τους εκεί μέσα. Όχι το φυσικά. φυσικά. Mm -hmm. Και βέβαια, δεν δουλεύουμε μόνο για τα λεφτά. Υπάρχει η κοινωνική αποδοχή, υπάρχει πώ μα κάνει να νιώθουμε χρήσιμοι, η παρέα τη δουλειά. Okay. Ε, υπάρχουν πάρα πολλά. Πώ μαθαίνει, γιατί του έστειλαν σε πάρα πολλά σεμινάρια, έφερνα ομιλητέ, κάναμε διάφορα σεμινάρια και μέσα και έξω από το γραφείο. Ε, και με άσχετα πράγματα. Μια φορά τη βδομάδα έφερνα μια μασέ και του έκανε μασάζ. Okay. Άλλε φορέ έφερνα μια που έκανε νύχια, δηλαδή έκαναμε <laughs> διάφορα <laughs> τέτοια. <laughs> Θυμάμαι το χειμώνα πηγαίναμε στα γραφεία με το συνταξιδιωτικό πράκτορ και νοικιάζαμε ένα βανάκι με σούπε. Και πηγαίναμε σούπε και ψωμί στου πράκτορε. Την πιο κρύα βρέσκαμε, τον Ιούνιο που είναι εκεί ο χειμώνα, mm. Ιούνιο-Ιούλιο που κάνει πολύ κρύο, πηγαίναμε μια κούπα ζεστή σούπα σωστά ταξιδικές πράκτορε. και... Έχεις και... στήσει πολύ συνειδητά μια κουλτούρα έτσι όπως θα την ήθελες και εσύ για σένα. Ναι, ξέρεις, δεν ξεκίνα συνειδητά αυτό, θέλω να πω. <χ> <χ> <Σε> <χ> στον δρόμο, ξέρεις, και σε πολλούς ανθρώπους που ξέρεις κάθονται εκεί και προσπαθούν να βρουν το τέλειο business plan και τα οράματα και τους στόχους, δεν δουλεύει έτσι. Ξεκινάς και... Τα φτιάχνει στον δρόμο δηλαδή. Μα το <laughs> και Εμεί εδώ με το podcast που λέγαμε πριν, ξεκινήσαμε για πλάκα, για τα κάτι που μα άρεσε. Ούτε όραμα ούτε κάτι. Ναι. Τώρα δημιουργείται αυτό γιατί σε πάει. Η δράση σε πάει. Αρκεί αυ το ναι. μικρό να γυρίζει γύρω από εκεί. Σε πάει. Εγώ δεν είχα καν στόχο. Έλεγα. Ο στόχο μου είναι να βγάζω αρκετά να ζήσω. Δεν με ενδιαφέρε το παραπάνω. Και μια μέρα με τώρα λέει Τι στόχο έχει για επιβάτε του χρόνου. Λέω 500. Άμα μου λέει, σαν χλαμάρε. 1500. Είπα <laughs> καλά, αυτό δεν ξέρει τι του γίνεται. <laughs> Τελειώσαμε με 2000. Έτσι. Δηλαδή, το όραμα δημιουργεί την πραγματικότητα. Αν το πιστέψει και δει τι πρέπει να κάνω για να φτάσω εκεί. Και βάλει και τη δράση. Γιατί οι πιο πολύ δηλαδή, μένουν στο όραμα. Βέβαια. Εγώ σου λέω. δηλαδή την εταιρεία σου τη ζει και την αναπνέει και τη μυρίζει 24 ώρε το 24ωρο. Δεν... Πάντα κοιμόμαι με το τηλέφωνο ανοιχτό γιατί είχα κόσμο σε όλα τα πέρατα τη γη, δηλαδή οι πελάτε. Και έλεγα: Αν ομιγέντω ένα καράβι πάθει κάτι, να μπορούν να με βρουν. ή το χάσου το καράβι, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Ε, να, έχω κάποιον... να, έχουν κάποιον που μπορεί να πάρουν τηλέφωνο και, να... και πολλέ φορέ μέσα στα μεσάνυχτα τρέχαμε στο. Στο γραφείο για να διορθώσουμε τα κακό σκήμενα. Ευτυχώ, όχι πολλά. <Κι> ε, α, και σήμερα πού σε βρίσκουμε, Σήμερα με βρίσκεται στην Ελλάδα μετά από 32 χρόνια. Επαναπατρισμό. Επαναπατρισμός, ε, πολλοί λόγοι οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Ένα είναι ότι είδα και τα παιδιά θέλανε να είναι στην Ευρώπη, οπότε δεν υπήρχε λόγο να με 20 ώρε μακριά όταν μπορώ να, να είμαι. Η οπότε... εταιρεία πουλήθηκε και ευτυχώ πουλήθηκε για αρκετά χρήματα που δεν χρειάζεται να ξαναδουλέψω στη ζωή μου. Αλλά επειδή όταν δω μια ευκαιρία δεν με αφήνει ήσυχο, με τρώει. Λοιπόν, λίγες εβδομάδε πριν φύγουμε από τη Νότια Αφρική, επανασυνδέθηκα με ένα παλιό μου πελάτη. Τυχαία, μέσω του γείτονά μου, που πήγε και τον είδε και λέω, έχω να τον δω κι εγώ καιρό και τόσο πάνω έγινε μια επαφή. Και αυτό φτιάχνει μία, ένα είδο ψυσταριά. Είναι επιτραπέζια, δουλεύει με γκάζι ή με κάρβουνο. Ε, πολύ ντιζανάτη, πολύ ωραία και μπορεί να κάνει τα πάντα. Δηλαδή είναι μια φορητή με καρβουνο πολυ ντιζανατη πολυ ωραια και μπορει Να βράσει, να τηγανίσει, να ψήσει, να. ό,τι θέλει. Μπέικινγκ, ό,τι θε. Να και κτλ. Και λέω αυτό είναι ωραίο, λέω, γιατί Όλοι ζούμε σε διαμερίσματα, το βάζει στη βεράντα με την οικογένειά σου γύρω-γύρω. Μπορεί να ψίσετε ένα σουβλάκι, μπορεί να κάνει πατάτε στιγαντέ, μπορεί να κάνει ένα πρωινό, μπορεί να κάνει ψωμί, μπορεί να κάνει ό,τι θε μια πίτσα. Ε, και λέω θα υπάρχει αγορά στην Ελλάδα κάτι τέτοιο, σε μια καλή τιμή. Και όταν ήρθα εδώ, του έκανα μια παρουσίαση, περίπου, και μετά σκέφτομαι και τα κότερα. Ότι είναι κάτι να το έχει. Εύκολα, είτε μικρό μεγάλο κότερο, το βάζεις στο τραπέζι εκεί στο πίσω μέρος του σκάφους και μπορείς να τιμάει ένα, ένα γεύμα. Και το όταν ήρθα εδώ, συνδέθηκα με τον Τάσο, τρομερή ιδέα μου λέει. <laughs> <laughs> Αυτό θα το κάνουμε τρέντ. Λέω εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, ε, εκεί που έλαγα δεν θα ξαναδουλέψω. Βέβαια κάνω πάρα πολύ mentoring σε νέα παιδιά και νέε επιχειρήσει και προσπαθώ να τους βοηθήσω... Να μπουν στι σωστέ βάσει, να του καλμάρω λίγο, να, να ξεπεράσουν διάφορου φόβου και ενδιασμού που μπορούν να έχουν. Ε... Και τώρα ίδρυσα μια εταιρεία για να φέρνουμε αυτέ τι συσκευέ στην Ελλάδα και να τι κάνουμε πιο Παραμένει το παιχνίδι, είναι ωραίο αυτό. Mm? Παραμένει στο παιχνίδι. Παραμένω παιδί. στο παιχνίδι και ξέρει, είναι κάτι που σκέφτηκα ούτε θα χρειαστεί ποτέ να έχω πάρα πολλού υπαλλήλου. Mm. Μπορώ να βάζω τι ώρε που θέλω. Δεν είναι κάτι που θα ξεκινώ από τα χαράματα όπω έκανα και να δουλεύω. Μέχρι την άγρια νύχτα και να δούμε πού θα πάει. Γελί. Από το πρώτο κοντέινερ ετοιμάζεται και σύντομα θα έχουμε. Σούπερ. Καλή αρχή λοιπόν ναι, στο νέο ξεκίνημα. Για, για να κάνουμε ένα κλείσιμο, και επειδή έχει παιδιά τα οποία τώρα βγαίνουν έξω στην αγορά εργασίας στα σημερινά δεδομένα που είναι ιδιαίτερα θα έλεγα παγκοσμίω που έχει την επαφή. Τι θα του έλεγε συμβουλευτικά, να κάνει mentoring δηλαδή. Σε, Κάνω σε, mentoring. Ναι, Τι θα έλεγε. Και αποφύλαξε γίνει κάτι δικό του. Νομίζω ότι παίζουν πολλά ρόλο ο υπηρεσία. Κοίταξε να δει. Εγώ θα το έπαιρνα ένα βήμα πίσω. Mm -hmm. Καταρχά, κάτσε με μια κόλλα χαρτί και γράψε κάτω αυτά που προ το παρόν είναι τα όνειρά σου. Και μετέτρεψε τα σε στόχου. Και ένα όνειρο μετατρέπεται σε στόχο όταν βάλει μια ημερομηνία. Εκπλήρωση ή επιτυχίε του στόχου αυτού. Μετά διαλέγει τα πιο σημαντικά και δημιουργείς ένα πλάνο για να τα πετύχει. Δεν σημαίνει ότι ο καθένα για να πετύχει τη ζωή του πρέπει να, να έχει τη δικιά του εταιρεία. Μπορεί να έχει πολύ καλή επιτυχία. Είναι αυτοί που λένε intrapreneurs, δηλαδή αυτοί που είναι entrepreneurs μέσα σε μια εταιρεία. Mm -hmm. Και αυτό που έκανα και εγώ ίσω, μια από τι καλέ αποφάσει που πήρα είναι ότι προσπάθησα να κατατμίσω κατατ... ναι. την εταιρεία σε μικροεταιρίες mm -hmm. όπου η κάθε, κάθε υπάλληλο είχε έναν έλεγχο να παράγει όσο πιο πολύ μπορούσε μέσα σε αυτό το τη μικροεταιρεία που του είχα δημιουργήσει. Mm -hmm. Οπότε είχαν και προσωπικούς στόχους. Εμείς λέγαμε «Θέλουμε τόσα για να επιβιώσει η εταιρεία». Ό,τι είναι παραπάνω από αυτό, εσύ που ο στόχος σου πες είναι ένα εκατομμύριο δολάρια, από εκεί και πέρα ό,τι φέρνει, θα έχεις και μια έχει περαιτέρω α, απολαβή. Mm -hmm. Φτάνει η εταιρεία να έχει πιάσει το δικό της τρόπος. Γιατί άμα εσύ πας δέκα φορές παραπάνω, καλά πάντα κάτι τους έδινα, αλλά δεν το έκανα επισήμω. Να πιάσει η εταιρεία του στόχου και μετά ο καθένα ό,τι προσφέρει επιπλέον αυτού, ε, να έχει κάποιε επιπλέον... Απολαύες. Άρα δεν σημαίνει ότι πάντα πρέπει να είσαι entrepreneur. Δεν είναι όλοι entrepreneur. Mm -hmm. Και άμα ήμασταν όλοι, ποιο θα δούλευε <laughs> στην εταιρεία μέσα. Mm -hmm. ε, λοιπόν, ε, από εκεί ξεκινάει να, να γράψει κάτι τα όνειρά σου και να δημιουργήσει στόχου και μετά ένα πλάνο πώ θα επιτύχει του στόχου. Και εκεί είναι που πολλέ φορέ ένα μέντορα έρχεται να παίξει ρόλο, να σε βοηθήσει να, να δημιουργήσει και να, ε, πώς να, πω, να, να το βάλει σε πράξη αυτό αυτό το πλάνο. Τώρα, άμα ξεκινήσει μόνο σου, ανάλογα, μη μάλλον πριν ξεκινήσει, απόκτησε εμπειρία στην αγορά που θε να είσαι. Δούλεψε για κάποιον. Mm -hmm. Όπως Όπω έκανα και εγώ. Δούλεψα πέντε χρόνια, έξι πόσο ήταν. Και έμαθα την αγορά, έμαθα πώ δουλεύει, έμαθα το προϊόν. Έκανε κάποιο όνομα και μετά. Και δούλεψε για καλό χρονικό διάστημα. Γιατί πλέον οι εποχέ έχουν αλλάξει οι ταχύτητε mm -hmm. και και περιμένει σε δέκα μήνε, ένα χρόνο να έχει πάρει την εμπειρία για mm -hmm. το κάνει μόνο του. Ναι. Θέλει χρόνο. Θέλει πολύ χρόνο. Εκτό αν έρθει με κάποια ιδέα που είναι μοναδική και βλέπω όλα αυτές τις όλες αυτέ τι καινούριε, όλε τι startup που έχουν αρκετέ μοναδικέ ιδέε, αλλά και πάλι από αυτέ δεν ξέρω πώ επιβιώνουν πέρα, Το 1, 2, 3%. Δούλεψε για κάποιον, μάθε τη δουλειά και μετά πε. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα που δεν έχει γίνει. Μόρο λε. Δε, δεν είναι απολύτω ακρι, δε ακριβέ αυτό. Ή αν θα σε φάνε ζωντανό να μπει που κατά πράσινο που σε μια βιομηχανία που υπάρχει, εκτό αν δεν υπάρχει. Και είχα διαβάσει ένα βιβλίο, λέει «If there is no niche available, create your own niche». Mm. Λοιπόν, αν η αγορά είναι, πώς το πούμε, είναι κορεσμένη, βρες ένα, αυτό να δημιουργήσει ένα δικό σου... Απλά εκεί πάντα αυτό που σου λέω ότι έχει το ρίσκο, ότι αν δεν υπάρχει η αγορά αυτή, είναι δύο περιπτώσεις. Ή δεν το σκέφτηκε κανείς ή δεν έχει καινό η δεν εχει κενο η αγορα ή το δοκιμάσαι αν κάποιο το σκέφτηκε και δεν γίνεται. Mm. Άρα δεν είναι ότι πάντα μπορεί να το δημιουργήσει. Θα το δοκιμάσει και με τεράστιο ρίσκο φυσικά εκεί. Γιατί σε κάτι που ήδη λειτουργεί, μπορεί να το έχει μάθει και να το κάνει διαφορετικά. Σε κάτι καινούριο. Ναι. Ναι. Το θέμα ναι. είναι βέβαια να σκεφτεί και τι είναι και το worst case scenario. Ποιο είναι το χειρότερο σενάριο, τι είναι η mm. μεγαλύτερη καταστροφή που μπορεί να. πα. θα ξεκινήσει μια δουλειά και θα πα να αγοράσει. Yeah, ένα κόντε, <laughs> <yeah, bravo. laughs> <laughs> <laughs> ένα κοντέινερ Υπάρχει μια ωραία ιστορία, λέει, ήταν μια βιομηχανία που έφτιαχνε παπούτσια στην Αγγλία και στείλανε δύο πολιτέ στην Ινδία. Ο ένας <laughs> πήγε στο Δελχή και ο άλλος πήγε στο Μουμπάι. Μετά από καμιά εβδομάδα τους παίρνει ο διευθυντής τηλέφωνο, λέει στον έναν, πώς πάτε. Μπα, εδώ δεν υπάρχει αγορά, δεν φοράει κανείς παπούτσια. Λέει τον άλλον, εσύ τι νομίζεις, Λέει εδώ. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία λέει, που υπάρχει για την εταιρεία μα. Κανεί δεν φοράει παπούτσια. <laughs> είναι το βλέπει μισοάδιο ή μισογεμάτο το ποτήρι και αν το δει σαν ευκαιρία ή σαν. και θέλει και επιμονή. Δεν, δεν τα πράγματα με την πρώτη. Και εμεί λίγο-λίγο πουλούσαμε, πουλούσαμε. Φτάνει σε μια, ένα critical mass, μια μάζα πωλήσεων και ξαφνικά εκτοξεύεται. Γιατί πλέον. Έχει συσσωρευτεί αυτό. Ναι, έχει πολύ κόσμο που μιλά, έχει πολλούς πολλού πολιτέ. Έχεις... Μπαίνουν και άλλοι στην αγορά. οπότε και αυτοί μιλάνε για τι κουράζε. Και μάλιστα πρέπει να σα πω ότι όταν μπήκαν ανταγωνιστέ στην αγορά, γιατί στην αρχή ήμουνα ουσιαστικά μόνο μου, η αγορά τετραπλασιάστηκε. Δηλαδή. Είναι χρήσιμο. Αυτό έχασα είναι. market share, δεν ήμουν ξέρω εγώ, 90% πήγαμε στο 55% από το 55 ήταν 5 φορέ το 100%. Τα 100%. Έτσι ακριβώς. ε, λοιπόν, μην φοβόμαστε τον ανταγωνισμό. Γιατί δεν δεν έχει εσύ τη, όλα τα, τα resources. Μα είσαι. ίσα εκεί μπαίνουν και άλλοι. Δείχνουν αυτή τη διαφήμιση χρήμα. Μπράβο. Το Μεγαλώνει ό, το όνομα του προϊόντο. Δηλαδή, όχι το brand, αλλά το industry. ναι, φυσικά. Και δεν το κάνει πλέον μόνο. Το έσκαψε mm. μόνο, αλλά πώ να σκάψει. Ακριβώ. Τώρα στα παιδιά μου, εγώ αυτό τι λέω. Εγώ λέω πάντα και το λέω και σε όλου. Crawl before you walk. Δηλαδή, μπουσούλα πριν περπατήσει. Δηλαδή, Μην βιάζει. Θα γίνουν όλα αυτά. Να έχει του στόχου σου και να ξέρει πού πα. Και οι ευκαιρίε υπάρχουν, υπάρχουν συνέχεια και πάντα. Δεν πάνε να είναι ποιο την κυβέρνηση. Πάνε... Ό,τι και να γίνεται, ευκαιρίε υπάρχουν. Αλλά θα σε προσπεράσουν αν δεν ξέρει τι ψάχνει. Όπω και στι κουραζιέρε, ο καπετάνιο δεν θα βγει από το λιμάνι αν δεν έχει βάλει στίγμα που πάει. Ναι, μπορεί να πα λίγο δεξιά-αριστερά, θα σου έρθει κανένα κακό καιρό ή δεν ξέρω αν πα καμιά μηχανή, αλλά ξέρει πού πα να φτάσει. Θα έχει τα, τα ζιγάκ του, δεν υπάρχει ευθεία οδό για τίποτα. Ε, και γι' αυτό νομίζω να ξεκαθαρίσει εσύ τι θέσει πρώτα και μετά να δει πώ θα του επιτύχει είναι σχετικά απλό να το πεις, είναι πιο δύσκολο να το κάνεις και γι' αυτό χρειάζεται πάντα κάποιον να βαστάει τον καθρέφτη και να σε βάζει στον ίσιο δρόμο και να μην νομίζεις ότι ξέρεις τίποτα γιατί δεν ξέρεις. Πρέπει να μαθαίνεις καθημερινά. καθημερινά. Αυτό το εν είδα ότι ουδέν είδα ισχύει Ισχύει και θα ισχύει για πάντα. Και εσύ όσο προχωράς βλέπεις πόσο πιο πολλά δεν ξέρεις στην πορεία. Ακριβώς. <laughs> Ακριβώς. Και ίσως αν μου επιτρέψεις ένα τελευταίο το μεγαλύτερο challenge. και αυτό, η πρόκληση που είχα σαν άνθρωπο, ε, όντας σε μια δουλειά δικιά μου και ίσω και αν δούλευα και σε μια εταιρεία για να εξελιχθείς, πρέπει να ξεπερνά τον εαυτό σου καθημερινά. Και δεν είναι εύκολο. Και τα πιο πολλά όρια που έχουμε ή. Ναι, όρια, οι φράχτες, οι φραγμοί που έχουμε, που νομίζουμε ότι έχουμε, είναι εμείς τους έχουμε βάλει. Έτσι. Και πρέπει να μπορείς να σπάς αυτό το, το γυάλινο τείχος ή ταβάνι, όπως θέλεις πες το, καθημερινά και να, να παίρνεις ρίσκα, γιατί είναι ρίσκο το να πας να μιλήσεις σε άγνωστους, να σου πω μια άλλη ιστορία τώρα, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, θα αυτή, ναι. Όταν ήμουν απρόσκοπο, μία μέρα με κάλεσε ο Ακέλας να πω την προσευχή. Okay. Και έπαθα τέτοιο τρακ που δεν μπορούσε να βγει φωνή από το στόμα μου. Δηλαδή τόσο φοβισμένος, ας το πούμε, δεν ξέρω τι ήμουνα. Και έφτασα να μιλάω σε κοινά 200, 300 και 500 άτομα. Αν είχα μείνει εκεί με το φόβο ότι α, εγώ δεν μπορώ, εκείνο και δεν. Δεν υπάρχει, δεν μπορώ. Εμεί τα βάζουμε αυτά τα όρια. Δηλαδή, ορισμένοι άνθρωποι γιατί φτάσανε εκεί που φτάσανε. Με τα ίδια ίδιο υλικό είμαστε όλοι ε, φτιαγμένοι. Συμφωνώ <σχεδιά> το γιατί, όχι εγώ. Αυτό. Ακριβώ. Βέβαια, <σχεδιά> να μην γίνει σε και κάνεις κάνει ό,τι βλακία σου έρθει. Να υπάρχει μια λογική σχετική. Αλλά μην φοβάσαι και ό,τι σε φοβίζει πήγαινε και κάτω για να ξεπεράσει. Αυτά τα όρια. Βέβαια, μην αρχίσουμε να πηδάμε από τα μπαλκόνια. Αλλά βάλε ένα λεξίπτωτο. Και δοκίμασε. Σουύπερ. Γεωργό, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέσα από την ιστορία σου έδωσε πολύ μεγάλη αξία και πολύ ωραία μαθήματα και ακριβώ αυτό θέλαμε. Το ευχαριστούμε. Ήταν εμπνευστικό, μπορώ να πω. και για μένα πραγματικά. Δηλαδή, βλέπει πράγματα που έχει κάνει ένα άνθρωπο. Γιατί και εμεί είμαστε τώρα στην πορεία τη εξέλιξη αυτή και έχει νόημα να. Αυτό, εγώ αυτό που είδα δηλαδή, ότι και καταλήγει κάπου, αλλά και είναι ωραία η πορεία. Είναι ωραία η mm. πορεία, ξεκίνησα και είμαι ένας πολύ απλός άνθρωπος, mm. δεν, δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο, απλώς είχαν όνειρο στη ζωή μου και ήρθαν κι άλλα μετά και σιγά σιγά το έβαλα σκοπό να τα επιτύχω και μάλιστα δεν βγήκαν πολύ καλύτερα από ό,τι τα περίμενα. Δεν περίμενα ποτέ ότι ένας κολοσσός θα ενδιαφερθεί να αγοράσει μια εταιρεία η οποία δεν, είχε zero assets. Τι είχε, 10 κοντράτα με 10 εταιρείε που ανανεώνονται κάθε χρόνο και όμω πληρώσανε πολύ καλά λεφτά για αυτά, τα, για αυτά, τα, συμβόλαια. Και για το όνομα που είχα δημιουργήσει στην αγορά. Για το brand. Ένα τελευταίο, αν μου επιτρέπετε, επειδή το παιχνίδι του χρήματο, θέλω να πω κάτι για το χρήμα. Το χρήμα είναι η επιβράβευση των κόπων σου και η επιβράβευση της αγοράς για κάτι που τις προσφέρει που είναι χρήσιμο. Ο πολιτή είναι εκεί για να λύσει ή να προσφέρει λύσει στα προβλήματα του καταναλωτή. Δεν είναι να το χτυπάς το κεφάλι με το προϊόν σου για να το πάρει. Δηλαδή, μην έχουμε αυτή την ιδέα. Ο πολιτή προσφέρει λύσει σε προβλήματα. Όπω λένε, δεν πουλά το τρυπάνι, πουλά την τρύπα. Σω το χρήμα θα έρθει μόνο του. Το θέμα είναι τι θα κάνει όταν θα έχει αυτά τα χρήματα. Όπω είπα και πριν, εγώ θα εμπιστευόμουν κάποιον να τα <laughs> ουδέτερο και βαρετό να τα διαχειρίζεται. Συμφωνώ μαζί <laughs> σα. Τέλεια. Τέλεια. Καλή επιτυχία σε πάρα όλα. Ευχαριστώ και... πολύ. Όταν θα έρθουν τα δείγματα, θα σα φέρω να δείτε Ά, <laughs> το καινούριο προϊόν <laughs> βεβαίω. Υπέροχα. <laughs> Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Μάθε το παιχνίδι του χρήματο.